νομίζω ότι ο Χρήστος Φάρος είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει για το σημερινό ντέρμπι. Που η Διάνα πέρασε με ένα 0 από τον τυπικά γηπέδουχο Χαραβιακό. Είσαι ο σκόρερ της αναμέτρησης με μια πολύ ωραία προσπάθεια, ένα ωραίο συνδυασμό με τον Καζάκο αλλά και τον Χάλο. Νίκη 1-0 και πάτε τώρα σε ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή αλλά και με το Χαϊδάρι, με αέρα και εικόνα αλλά και ψυχολογία διαφορετική. Βασικά ακόμα καλύτερη μετά και το τέλος του 22. Σ' ακούμε, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Εντάξει, ξέραμε ένα τέτοιο μάτς. Είναι ντέρμπι πάντα. Είτε είναι ντέρμπι πρωτοπόρων, είτε είναι πιο χαμηλά ο Χαραβιακός. Περνάει μια δύσκολη περίοδο στην ιστορία του, αλλά πάντα αυτό είναι ένα ντέρμπι. Θα είναι οι συνδυτερότητές του, είναι δύσκολο, πάει στις μονομαχίες πολύ. Νομίζω από την αρχή προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Είτε με καλό, είτε με ποδόσφαιρο άμεσο, είτε έμεσο, προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας εμείς. Πατήσαμε περιοχή, κάναμε μικροευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε εκεί στο 30 με ένα ωραίο συνδυασμό, όπως είπες. Και νομίζω μετά κάναμε πιο πολύ διαχείριση του παιχνιδιού και περιμέναμε λίγο τον αντίπαλο. Βγήκαμε και με αξιώσεις να σκοράρουμε. Έχασα κι εγώ ένα-δύο γκολ και ο Καζάκος. Είχαμε δηλαδή ευκαιρία να τελειώσουμε το μάτς. Όπως είχε και ο αντίπαλος, βέβαια στο τέλος να λίγο έλειψε να μας ισοφαρίσει. Αλλά ο Αλέκος νομίζω έκανε πάλι τη δουλειά του. Εκεί επέμβαση. Και κάπως έτσι κερδίσαμε, Γιώργο. Νομίζω το αξίζαμε για το δίκαιο αποτέλεσμα. Έχετε κάπως εξοικειωθεί με τη φωτιά, αυτό το 0-1, ναι, και με το δικό σας στυλ παιχνιδιού. Τώρα έχετε και την κούραση να διαχειριστείτε. Θέλει άλλη ένταση και η Αγία Παρασκευή που είναι ένα μεγάλο γήπεδο, χόρτο. Μετά έχετε πάλι εδώ πέρα μάτς με τον Χαϊδάρι. Νομίζω ότι είπαμε και με τον coach Γαγάνη ότι σιγά σιγά θα βρείτε τα σημεία που πρέπει να το διαχειριστείτε. Ναι. Όπως είπες, είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Όσο περνάει καιρός, θα δυσκολευόμαστε από άποψη κούρασης. Έρχονται δύσκολα μάτς, κομβικά μάτς. Είμαστε πολύ κοντά και στους δύο. Πάμε πολύ καλά, δει και στους δύο στόχους. Και στο κύπελλο είμαστε στους 8. Εντάξει, όπως είπες, είναι ένα δύσκολο μάτς. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή, και πανηγυρίζουμε σήμερα για την νίκη που μας κρατάει ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά πρέπει να δούμε ξεχωριστά το μάτς του κυπέλου και μετά το κυριακάτικο ντέρμπι πρωτοπόρων, ας πούμε, έτσι, είμαστε πολύ κοντά όλοι και τρεις. Και θα κρυθούν, πιστεύω, πολλά από αυτό το παιχνίδι. Θα είναι, όπως είπες, πολύ κομβικό και κρίσιμο και θα το παλέψουμε και θα παλέψουμε και τα δύο μας ξεχωριστά, και την Αγία στο κύπελο και με το Χαϊδάρι. Και θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε αυτά τα δύο μας. Θα ελπίσουμε, δηλαδή, για το καλύτερο πάντα. Πολύ ωραία, και θέλω να κλείσουμε τη σημερινή έτσι, συνέντευξη με κάτι πιο ιδιαίτερο. Είσαι ένας ελληνοπολίτης που ξέρει πολύ καλά και τα μέρη εδώ πέρα. Πριν σου κάνω ερώτηση για αυτό που φαντάζεσαι, θέλω να μου πεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι της Λιούπολης. Το έχεις βιώσει και με το Φωστήρα και με την Διάνα και με το Γουσού. Δηλαδή, έχει κάτι που ξεχωρίζει σχέση με κάποια άλλα ντέρμπι που έχεις παρακολουθήσει ή έχεις δει? Όχι, εντάξει, είναι όπως όλα τα τοπικά ντέρμπι. Ειδικά εδώ που είναι και ένα πιο μικρό γήπεδο. Ναι, βοηθάει και σαν δήμος είναι μεγάλος, έχει πολύ κόσμο και πάντα αυτά τα παιχνίδια έχουν κόσμο. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να προσφέρουμε θέαμα, γιατί αυτά τα παιχνίδια πάντα τα ντέρμπι κρίνονται στις μονομαχίες, στο άμεσο, στο γρήγορο ποδόσφαιρο. Ποιος θα πάει πιο δυνατά στη φάση, ποιος θα είναι πιο έξυπνος, πιο συγκεντρωμένος, εκεί κρίνονται όλα αυτά. Δεν θα κρυθεί στην ποιότητα, το ξέρουμε αυτό. Αυτό είπαμε εμείς από την αρχή όλη τη βδομάδα, αλλά και πριν ξεκινήσει το μάτσο, ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, δυνατοί στις φάσεις και να μπορέσουμε να τελειώσουμε τις φάσεις που θα μας δοθούν. Δεν θα μας δοθούν πολλές, το ξέραμε. Αλλά όπως είπες και εσύ, είναι ένα ντέρμπι, παραδοσιακά κρίνεται σε μονομαχίες. Πάντα αυτό ξέρουμε μεταξύ μας, αυτό λέμε. Αυτό. Και όποιος πάει πιο δυνατά στη φάση θα κερδίσει το μάτς. Πολύ ωραία, και τελευταία ερώτηση δεν μπορούσα να μην την κάνω. Έχουμε εδώ και λίγες ημέρες την αποχώρηση του Φωστήρα Λιούπολης από την κατηγορία. Είστε ίδια γειτονιά, ίδιο γήπεδο. Εσύ είσαι ανδρωθεί εκεί και έχει ξεχωρίσει μέσω αυτής της ομάδας. Πώς το υποδεχτήκατε, αλλά και εσύ, αλλά και ο Αλέκος, ο Μπαρδάκης, που είστε παιδιά που έχετε βγει από εκεί? Είμαστε αυτοί δύο παιδιά που ήμασταν από μικρή εκεί. Ανδρωθήκαμε, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Είμαστε ένα χώρο πάρα πολύ αυτό γεγονός. Φαινόταν όμως δεν πήγαινε, δεν τράβαγε η ομάδα. Ήθελε κάτι πολύ δραστικό, ίσως είναι κάτι σοκαριστικό, αλλά ίσως βγει σε κάτι καλό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια νέα αρχή, να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι
που ήταν και πιο παλιά, ίσως και που αγαπάνε την ομάδα, να την ξανασηκώσουν. Γιατί είναι πραγματικά λυπηρό. Και ας ελπίσουμε όλοι να βρει το δρόμο της. Γιατί όπως είδα και ο Χαραβιακός έκανε μια ανακοίνωση, ότι είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει σε μια τοπική μας ομάδα. Και ας ελπίσουμε για το καλύτερό της. Μακάρι, γιατί πραγματικά την προηγούμενη δεκαετία είχε κάνει πολύ καλές πορείες. Από τότε που ανεβήκαμε, δηλαδή από την Β' στην Α, είχαμε κάνει πολύ καλή πορεία. Και στο κύπελο είχατε δώσει μια μάχη να κάνετε κάτι, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την διάβολη εβδομάδα, να την πούμε και λίγο έτσι, με στην EuroLeague. Και επίσης, συγχαρητήρια για την μεγάλη νίκη σήμερα εδώ πέρα στο Χαραβιακό. Ευχαριστώ.